Πλήθος πιστών προσήλθαν και φέτος στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου στην Νεαλή Καρνασό για να προσκυνήσουν με τις φανουρόπιτες αναχείρας. Οι περισσότεροι από αυτούς, όπως λένε, τις φτιάχνουν για να κρατήσουν ζωντανό το έθιμο, αλλά δεν είναι λίγοι και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο Άγιος Φανούριος τους έχει φανερώσει κάτι που έχασαν ή κάτι που τους έλειπε. Έφτιαξε η κόρη μου πίτα και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Άγιος Φανούριος, ναι. Έρχομαι πολύ τακτικά. Όλο το πόδι. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο προσπαθώ και γενικότερα έρχομαι, μου αρέσει. Μ' αρέσει όταν έχει τις ακολουθίες έρχομαι. Και του χρόνου, να είμαστε καλά με υγεία. Και εσείς φτιάξατε φανουρόπιτα. Ναι. Τι φτιάχνουμε κάθε χρόνο. Τον Άγιο Φανούριο τον έχω μες στην καρδιά μου. Ευχές σε όλο τον κόσμο για υγεία και ευημερία έστειλαν οι πιστοί μέσω της Κρήτη TV με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και να περνάνε όλοι καλά. Φτιάξατε φανουρόπιτα, φέρατε. Ναι, την παραγγείλαμε όμως, έτοιμη. Εδώ είναι αρχή ο κόσμος, να περνάνε ωραία. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι εκκλησίες γεμίζουν με τη μυρωδιά από τις φανουρόπιτες που φτιάχνουν οι νοικοκυρές. Στη συνέχεια, αφού ευλογηθούν πρώτα από την εκκλησία, τις μοιράζουν στους δικούς τους ανθρώπους. Και το χρόνο να είμαστε καλά με υγεία. Φτιάξατε φανουρόπιτα. Όχι, ο φέτος όχι. Να είμαστε όλοι καλά. Και το χρόνο. Σύμφωνα με την παράδοση, η φανουρόπιτα φτιάχνεται όχι για τον ίδιο τον Άγιο, αλλά για τη σωτηρία της ψυχής της μητέρας του, η οποία είχε απάνθρωπη και σκληρή συμπεριφορά απέναντι στους φτωχούς. Ο Άγιος Φανούριος, παρόλο που έκανε πολλές προσπάθειες να τη σώσει από την κόλαση, δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό παρακάλεσε να μην φτιάχνουν τίποτα για αυτόν, αλλά για τη μνήμη και την ψυχή της μητέρας του.